Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 41ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό επεισόδιο έχει θέμα «Είναι η συγχώρεση απαραίτητη για τη ψυχική μας υγεία και ισορροπία» Στο 47ο επεισόδιο του podcast μιλήσαμε για τη συγνώμη περιγράψαμε πώς είναι μια ειλικρινή συγνώμη και την αντιπαραβάλαμε με μια ψευδή απολογία ή αλλιώς φοπόλογη. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη συγχώρεση. Η συγχώρεση είναι μια λέξη η οποία χρησιμοποιείται ως καραμέλα από την εκκλησία προς τους πιστούς, από την κοινωνία προς άλλα μέλη της κοινωνίας και εισηγείται η Εκκλησία ότι αν συγχωρέσει αυτό που σε έχει βλάψει θα έχει ωφέλη ψυχικά και πνευματικά και η δε κοινωνία θεωρεί πως η συγχώρεση είναι κάτι το οποίο ξαλαφρώνει τη ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου που συγχωρεί. Με πιο απλά λόγια έχουμε μάθει, έχουμε διδαχτεί μεγαλώνοντας ότι πρέπει να συγχωρούμε τους ανθρώπους που μας έχουν προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά, οποιαδήποτε βλάβη, οποιαδήποτε φθορά ή οποιοδήποτε ψυχικό τραύμα, εάν θέλετε. Έχουμε εξηγήσει στο 47ο επεισόδιο του podcast ότι δεν είναι όλες οι συγνώμες ειλικρινείς, δηλαδή δεν νιώθουν πραγματική μεταμέλεια οι άνθρωποι που απολογούνται. Επίσης, όπως είδα και στα σχόλια τα δικά σας, κάτω από το 47ο επεισόδιο του podcast, όπως αναρτήθηκε στο κανάλι μας στο YouTube, πολλοί από εσάς μου γράψατε ότι δεν λένε καν συγγνώμη. Δηλαδή, τι λέτε για ψευδείς συγγνώμες και ανηλικρινείς συγγνώμες. Εδώ οι περισσότεροι δεν ζητάνε καν συγνώμη. Και ερχόμαστε όμως να νιώθουμε την ηθική υποχρέωση, την κοινωνική υποχρέωση ή την θρησκευτική υποχρέωση να συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους. Και η αιτιολογία που χρησιμοποιείται για αυτό είναι πως όταν συγχωρείς τον άλλον, τότε ηρεμείς και ησυχάζεις μέσα σου. Όλοι μας έχουμε ακούσει να μας λένε «Μα γιατί δεν συγχωρείς αυτόν τον άνθρωπο που σε έχει βλάψει με τον α ή β τρόπο, συγχώρεσέ τον για το δικό σου καλό». Πρέπει να τον συγχωρέσεις για να ησυχάσει ψυχή σου. Πρέπει να τον συγχωρέσεις για να είσαι εσύ ανώτερος άνθρωπος και να μην στενοχωριέσαι έχοντας μνησικακία και ενθυμούμενος ή ενθυμούμενη αυτό που συνέβη. Ως ψυχολόγος, έχω συναντήσει αρκετές φορές στο γραφείο ανθρώπους οι οποίοι κάνοντας αυτό που τους προτρέπει η κοινωνία και η θρησκεία βρήκαν τον εαυτό τους σε πολύ χειρότερη ψυχική, συναισθηματική και πνευματική θέση παρά προτού να συγχωρέσουν έναν άνθρωπο ο οποίος τους έχει βλάψει. Καταλαβαίνω ως ψυχολόγος, ως κοινωνικός επιστήμονας, ότι είναι βαθιά ριζωμένες αυτές οι πεπιθήσεις μέσα μας και αυτές οι κοινωνικές και θρησκευτικές εντολές. Ότι πρέπει να είμαστε καλά παιδιά και να συγχωρούμε τους ανθρώπους που μας βλάπτουν. Αντιλαμβάνουμε τη δύναμη που έχουν τέτοια κοινωνικά στερεότυπα, ηθικά στερεότυπα ή ακόμη αν θέλετε και θρησκευτικά στερεότυπα. Και πώς στην κοινωνία μας υπάρχει έντονα η άποψη ότι πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους. Γνωρίζω επίσης πως δεν είναι εύκολο πράγμα να πας κόντρα στον κοινωνικό και θρησκευτικό σου προσανατολισμό. Εάν έχεις μεγαλώσει ακούγοντας συνέχεια ότι ένας καλός άνθρωπος συγχωρεί τους άλλους ό,τι και να του κάνουν, ότι για να είσαι καλό παιδί πρέπει να συγχωρείς τους άλλους ότι οι καλοί άνθρωποι συγχωρούν τους άλλους, ότι είναι αξιέπαινη πράξη η συγχώρεση, ότι η συγχώρεση είναι απαραίτητη για να νιώθεις εσύ καλά, είναι πολύ δύσκολο να υπερνικήσεις, να κάνεις override στην ουσία αυτό τον κοινωνικό προγραμματισμό. Override σημαίνει να γράψω πάνω από μια παλιά εντολή μια καινούργια εντολή. Είναι δύσκολο να επαναπρογραμματίσουμε τον εγκέφαλο μας εάν θέλετε, ούτω ώστε να μην πηγαίνει αυτόματα η σκέψη μας και το συνέστημά μας στο να συγχωρέσουμε ανθρώπους που μας έχουν βλάψει. Η ψυχοεκπαίδευση, η οποία γίνεται μέσα από βίντεο και επεισόδια podcast όπως αυτό που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή ή μέσα από βιβλία στο οποία περνιούνται αρχές της ψυχολογίας, ευρήματα της επιστήμης της ψυχολογίας και πρακτικές εφαρμογές της επιστήμης της ψυχολογίας στο ευρύ κοινό, η ψυχοεκπαίδευση, μαζί με την ψυχοθεραπεία, μπορούν να είναι πολύτιμα εργαλεία στον εγκεφαλικό επαναπρογραμματισμό των ανθρώπων, ώστε να μην θεωρούν δεδομένο και απαραίτητο να συγχωρούν τους άλλους ανθρώπους, ούτως ώστε να είναι εντάξει ούτω ώστε να είναι καλά παιδιά. Γιατί θεωρώ πως η συγχώρεση βλάπτει. Κόντρα στο δημοφιλές πιστεύω, στο δημοφιλές πιστεύω της κοινωνίας και των ανθρώπων, κόντρα στο popular belief, έτσι ονομάζεται στα αγγλικά, popular belief, δημοφιλές πιστεύω ή πιστεύω της pop κουλτούρας ότι η συγχώρεση ωφελεί τον άνθρωπο που συγχωρεί, ως ψυχολόγος, ως ψυχοθεραπεύτρια, ως ψυχοεκπαιδεύτρια, έχω ακριβώς την αντίθετη άποψη, ότι η συγχώρεση βλάπτει. Η συγχώρεση χωρίς ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επιζήμια για τον άνθρωπο που συγχωρεί. Όσοι δεν παρακολουθείτε για πρώτη φορά ένα επεισόδιο από το podcast και έχετε παρακολουθήσει και όλα τα προηγούμενα, ήδη θα γνωρίζετε για το τι σημαίνει τοξική άνθρωποι, τοξική σχέση, ναρκισιστής ως ένας άνθρωπος με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, τι σημαίνει ναρκισιστική κακοποίηση, τι σημαίνει ψυχολογική αδιόρατη κακοποίηση, αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, τι σημαίνει συνεξάρτηση και όλες αυτές τις δυναμικές των σχέσεων για τις οποίες μιλούμε πολύ συχνά και στα επεισόδια του podcast αλλά και στα βίντεο στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Εάν παρακολουθείτε για πρώτη φορά ένα επεισόδιο από το podcast θα κάνω μια σύντομη αναφορά εισαγωγική και στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα παραθέσω τους συνδέσμους για τα αντίστοιχα επεισόδια στο οποίο εξηγώ καλύτερα τι σημαίνουν αυτοί οι όροι. Καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσουμε, να βάλουμε ω βάση αυτής της προσέγγισης ότι δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο στυλ προσωπικότητας και ότι δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι καλοήθης. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι κακοήθης. Δεν σκεφτόμαστε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι τα ίδια κίνητρα και τις ίδιες προθέσεις. Υπάρχουν άνθρωποι με αγαθά, καλοήθη κίνητρα και αγαθές προθέσεις, καλές προθέσεις δηλαδή, που έχουν στόχο και σκοπό να ωφελήσουν τους άλλους και τον εαυτό τους και υπάρχουν άνθρωποι με κακοήθη κίνητρα και κακοήθης προθέσεις που έχουν σκοπό και στόχο να εκμεταλλευτούν και να χρησιμοποιήσουν τους άλλους ανθρώπους προς όφελός τους. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι καλοί και άνθρωποι κακοί. Προς επίρροση αυτών παραθέτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο το σύνδεσμο από το πέμπτο επεισόδιο του podcast αυτό για τον αρκισισμό και από το εικοστό επεισόδιο αυτό που μιλάει για την καλοήθεια και την κακοήθεια ή αλλιώς το αγκρίαπολνες και τις αγκρίαπολνες που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό, ένα βασικό φάσμα χαρακτηριστικού προσωπικότητας σύμφωνα με τη θεωρία των πέντε βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας Big Five. Και σε αυτά τα δύο επεισόδια μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες και για το τι εστί Ναρκισισμό, ναρκισιστικό τη προσωπικότητα, ναρκιστικό τρόπο ζωή και σκέψη και λειτουργία και για το τι σημαίνει ένα άνθρωπο που είναι καλοήθη και ένα άνθρωπο που είναι κακοήθη. Αφού έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν σκεφτόμαστε, δεν νιώθουμε και δεν πράττουμε όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, πάμε να δούμε με ποιον τρόπο, με ποιου τρόπου μάλλον, συνδέονται οι άνθρωποι μεταξύ του. Οι άνθρωποι συνδέονται με του άλλου ανθρώπου με βάση το στυλ της προσωπικότητας τους. Εάν έχουν ένα καλοήθε στυλ προσωπικότητας, θα συνδεθούν με τους άλλους ανθρώπους με καλοήθεια. Εάν έχουν ένα κακοήθε στυλ προσωπικότητας, ένα τοξικό στυλ προσωπικότητας, ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, θα συνδεθούν με τους άλλους ανθρώπους με κακοήθεια. Αυτό που είσαι, αυτό δίνεις στη σχέση σου. Οπότε ένας καλοήθης άνθρωπος, ένας άνθρωπος με καλές προθέσεις και με αγαθά κίνητρα, θα συναντήσει τους άλλους ανθρώπους ή θα συναντήσει τον άλλο άνθρωπο από ένα χώρο όπου θέλει να συνδεθεί ουσιαστικά με τον άλλο. Και ακόμη και στην περίπτωση που βλάψει τον άλλον, θα νιώσει ειλικρινή μετάνοια, θα συγκλονιστεί όπω είχαμε περιγράψει στο 47ο επεισόδιο του podcast, θα συγκλονιστεί όταν συναισθανθεί τι πόνο και τι τραύμα και τι ζημιά έχει προκαλέσει στον άλλον άνθρωπο, θα ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη και θα προσπαθήσει συνειδητά να επανορθώσει για το λάθος του και να μην το επαναλάβει. Ένας κακοήθης άνθρωπος όμως δεν συναισθάνεται τον πόνο που προκαλεί στους άλλους ανθρώπους, δεν συγκλονίζεται από το ψυχικό τραυματισμό και τη ψυχική ζημιά που προκαλεί στους άλλους ανθρώπους, αντιθέτως μπορεί να το απολαμβάνει κιόλας και να νιώθει ότι έχει αποδείξει τη δύναμή του ή ότι έχει επικρατήσει επί του άλλου ανθρώπου. Φίλες και φίλοι, ζούμε σε εποχές σκληρές. Ζούμε σε εποχές όπου η ανθρώπινη κακία επιβραβεύεται. Ζούμε σε εποχές όπου στην κοινωνία μας εξελίσσονται και ανελίσσονται άνθρωποι με κακές προθέσεις, άνθρωποι με κακοήθεια, άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για αυτό το ζήτημα, ειδικοί που ασχολούνται με τα ζητήματα της ανθρώπινης κακοήθειας, της ανθρώπινης κακίας και του ναρκισισμού, υπολογίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά ή ακόμη και των ανθρώπων που εκλέγονται σε θέσεις κλειδιά έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και είναι άνθρωποι που δεν χαρακτηρίζονται από καλοήθεια δεν μπορούμε να γενικεύσουμε και να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά είναι κακοήθη συναρκησιστές ...οι όλοι οι εκλελεγμένοι πολιτικοί άρχοντες είναι κακοήθη συναρκησιστές οι όλοι οι πολιτικοί είναι κακοήθη συναρκησιστές αλλά ακόμη και ένας άνθρωπος που δεν είναι ενημερωμένο και δεν είναι ψυχοεκπαιδευμένος σε αυτά τα ζητήματα μπορεί να παρατηρήσει ότι η κακία και η έλλειψη ενσυναίσθησης και ο αριβισμός, εάν θέλετε, και ο μακιαβελισμός, εάν θέλετε. Ο μακιαβελισμός είναι ένα όρο ο οποίος προέρχεται από το έργο του Μακιαβέλιο Ιγεμών και περιγράφει τους ανθρώπους που διατηρούν τη δύναμη τους και την εξουσία τους απερχόμενοι όλων των μέσων. Ακόμη και ένας άνθρωπος που δεν είναι ψυχοεκπαιδευμένος μπορεί να διακρίνει ότι η κοινωνία μας σήμερα επιβραβεύει κακοήθης τρόπους δράσης. Επιβραβεύει τον αρκισισμό. Επιβραβεύει τους ανθρώπους τους άνιωθους, εάν θέλετε, λαϊκιστή, τους ανθρώπους που πατούν επιπτωμάτων, ας χρησιμοποιήσω έναν άλλο, μια άλλη έκφραση πολύ χρησιμοποιημένη, προκειμένου να πετύχουν τους στόχους και τους σκοπούς τους. Άρα, στη σημερινή κοινωνία, στη σημερινή εποχή, είναι πολύ συχνό φαινόμενο ο ένας άνθρωπος να βλάπτει τον άλλο απροκάλυπτα, χωρίς να ντρέπεται και χωρίς να προσπαθεί να το καλύψει. Θεωρώ ότι από την αρχή του κόσμου οι άνθρωποι είχαν τέτοιες συμπεριφορές. Έβλαπταν ο ένας τον άλλο και τέτοια περιστατικά ανθρωπινής κακίας συναντάμε σε όλους τους μύθους όλων των πολιτισμών. Δεν θεωρώ ότι η ανθρώπινη κακία είναι φαινόμενο της εποχής μας, απλώς αυτό που παρατηρώ με λύπη είναι ότι στην εποχή μας η pop κουλτούρα, η κουλτούρα του διαδικτύου, ο τρόπος με τον οποίο φανατίζονται οι άνθρωποι γύρω από διάφορες ιδεολογίες ή θρησκείες έχει οδηγήσει την κοινωνία μας να είναι μια κοινωνία χωρίς ντροπή. Και στην κοινωνία μας, είτε μας αρέσει είτε όχι, η κακία επιβραβεύεται. Και έτσι, μια υποκριτική κοινωνία, μια κοινωνία η οποία λέει, δηλώνει πως γνιάζεται για το καλό όλων των μελών της, προτρέπει αυτή η κοινωνία τα μέλη της να συγχωρούν ένα στον άλλον για να νιώσουν καλά μέσα τους. Και στην ουσία, αυτή η προτροπή, αυτή η διδαχή, αυτός ο κανόνας, τι κάνει, διευκολύνει τους κακοήθεις ανθρώπους να συνεχίζουν να κακοποιούν τους άλλους και καταδικάζει τους ανθρώπους που έχουν τάσεις συνεξάρτησης, τους ανθρώπους που είναι θυματοποιημένοι να γίνονται όλο και πιο θυματοποιημένοι. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω το σύνδεσμο και για το επεισόδιο νούμερο 6 του podcast αυτού στο οποίο μιλήσαμε για τη συνεξάρτηση. Συνεξάρτηση είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος μπαίνει σε σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι δεν του φέρονται καλά, δεν τον εκτιμούν, δεν τον αγαπούν, δεν τον σέβονται, αλλά υπομένει αγόγγιστα την όποια αδιόρατη ψυχική κακοποίηση ή ακόμη και φανερή κακοποίηση, προκειμένου να νιώθει πως έχει ταυτότητα και αξίζει τον κόπο να υπάρχει επειδή αποτελεί κομμάτι αυτής της σχέσης. Είπαμε, είναι το έκτο επεισόδιο το επεισόδιο για τη συνεξάρτηση που θα βρείτε στο σύνδεσμο στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Γι' αυτό το λόγο είμαι κάθετα αντίθετη με την δημοφιλή πεποίθηση, το popular belief πως πρέπει να συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους για να νιώσουμε εμείς καλύτερα μέσα μας. Αντιθέτως, θεωρώ ότι αυτή η κοινωνική και θρησκευτική προτροπή χρησιμεύει ώστε τα θύματα να γίνονται όλο και πιο αδύναμα, όλο και πιο θυματοποιημένα και οι θύτες να ενισχύονται όλο και περισσότερο. Γιατί η ατιμορρησία είναι αυτή η οποία ενισχύει την κακοποιητική συμπεριφορά. Θα μου πείτε με το να μην συγχωρέσω κάποιον για κάτι κακό που μου έχει κάνει θα τον τιμωρήσω. Θεωρώ πως η τιμωρία δεν έρχεται μόνο μέσω της μη συγχώρεσης. Θεωρώ πως για συγκεκριμένες κακοποιητικές πράξεις θα έπρεπε να οριστεί νομοθεσία που να τις ποινικοποιεί και δεν έχει οριστεί ακόμη. Μιλάω φυσικά για πράξεις αδιόρατης ψυχικής κακοποίησης όπως είναι για παράδειγμα το negging, όπως είναι το ghosting, όπως είναι το gaslighting, όλα αυτά τα όπλα ψυχολογικού πολέμου που αναλύω και περιγράφω στο βιβλίο μου που κυκλοφόρησε το 2019 με τίτλο «Ψυχολογικός πόλεμος», θεωρώ ότι θα έπρεπε και είναι καλή ιδέα Όσο εξελίσσεται και προχωράει η κοινωνία μας να ποινικοποιηθούν αυτές οι πράξεις, δηλαδή να είναι ποινικά κολάσιμες, να έχεις κάποια α, νομική κύρωση, να τιμωρείσαι εάν κάνεις ghosting στον άλλο ή αν κοροϊδέψεις τον άλλο ή αν υποτιμάς τον άλλο ή αν το εξασκείς ψυχολογικό πόλεμο καθιονδήποτε τρόπο, δεν είναι ποινικοποιημένα αυτή τη στιγμή αυτά τα ψυχολογικά αδικήματα, ούτε ξέρω αν πρόκειται ποτέ να ποινικοποιηθούν. Ευσεβείς πόθη είναι να τιμωρούνται ποινικά αδικήματα ψυχολογικής κακοποίησης ή πράξεις ψυχολογικής κακοποίησης, να καταστούν αδικήματα οι πράξεις ψυχολογικής κακοποίησης. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι εάν πάμε κόντρα σε αυτό που μας λέει η κοινωνία και η θρησκεία και σταματήσουμε να διευκολύνουμε τους κακοποιητές μας να μας κακοποιούν, τότε από τη μια προστατεύουμε τον εαυτό μας από περαιτέρω κακοποίηση και από την άλλη δίνουμε και μία συναισθηματική ή κοινωνική συνέπεια στον άνθρωπο που μας έχει κακοποίησει. Προσοχή, προσοχή, δεν μιλάω για εκδίκηση. Η επιδίωξη της εκδίκησης είναι κάτι το οποίο μπορεί να φθείρει ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά έναν άνθρωπο και δεν το συνιστώ και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί. Η μη συγχώρεση όμως μπορεί να είναι μία πράξη προστασίας από την επαναλαμβανόμενη και συνεχιζόμενη κακοποίηση και επίσης να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα στον κακοποιητή ότι εάν κακοποιείς έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσει, να σε καταλάβει ότι είσαι ένας άνθρωπος κακοήθης, να σε καταλάβει ότι είσαι ένας άνθρωπος που δεν θέλει το καλό του και να σταματήσει να σε χωράει στη δική του ζωή. Συγχώρεση. Μία λέξη η οποία έχει δύο συστατικά. Το συν που σημαίνει μαζί και το χωράω, χωρώ. Συγχωρώ σημαίνει να μπω στον ίδιο χώρο με τον άλλο. Μίλησα προηγουμένως για προϋποθέσεις της συγχώρεσης. Κατά τη γνώμη μου, ως ψυχολόγου και ως ψυχοεκπαιδεύτριας και ως ψυχοθεραπεύτριας, οι περιπτώσεις τις οποίες συγχωρούμε τους άλλους ανθρώπους είναι πολύ συγκεκριμένες. Είναι οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο άνθρωπος που μας έχει βλάψει, ο άνθρωπος που μας έχει αδικήσει, έχει καταλάβει ακριβώς τι έγινε και πώς το βιώσαμε, μας προσφέρει μια ειλικρινή συγνώμη και στο 47ο επεισόδιο του podcast μιλήσαμε χτεταμένα για το τι αποτελεί ειλικρινή συγγνώμη, Μας την προσφέρει αυτή την ειλικρινή συγγνώμη, δεν απαιτεί από μας να τον ή συγχωρήσουμε και ήδη από την ώρα που βγάζει τη λέξη συγγνώμη από τα χείλη του ή από τα χείλη της, ήδη αλλάζει, τροποποιεί τη συμπεριφορά του. Και αυτό οπωσδήποτε συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου ένας άνθρωπος έχει καλές προθέσεις, αλλά επειδή άνθρωποι είμαστε και μπορεί να κάνουμε λάθη, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε, και Shit happens, αυτό είναι ένα ρητό που χρησιμοποιούμε συχνά στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπος με καλές προθέσεις, με αγαθές προθέσεις, οποιοδήποτε άνθρωπος με καλοήθεια να πέσει σε σφάλμα και να κάνει ένα λάθος. Και να αναγνωρίσει αυτό το λάθος, να συγκλονιστεί από το λάθος και να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη. Αν ένας άνθρωπος μας ζητάει ειλικρινά συγγνώμη για ένα λάθος, που έχει κάνει, και δεν είναι κάποιος ο οποίος μας βλάπτει συστηματικά και επανειλημμένος και μας έχει συζητήσει συγγνώμη και στο παρελθόν μόνο και μόνο για να επαναλάβει την κακοποίηση, για να επαναλάβει τα λάθη και είμαστε σίγουροι ότι έχει καταλάβει το λάθος που έκανε, το έχει συναισθανθεί, το έχει αντιληφθεί, ζητάει ειλικρινά συγγνώμη και βλέπουμε την αλλαγή σε αυτόν τον άνθρωπο, ναι τότε μπορούμε να συγχωρέσουμε ή να συγχωρήσουμε. Ναι, τότε ή στην περίπτωση που είμαστε οι γονείς, ενός ενό ανήλικου παιδιού, το οποίο εννοείται στα πλαίσια της παιδικότητας του ή της εφηβικότητας του, στα πλαίσια της ηλικίας που βρίσκεται, στα πλαίσια της εγκεφαλικής του ανάπτυξης, μπορεί πιο εύκολα να υποπέσει σε σφάλματα και όταν εμείς εξηγήσουμε στο παιδί μας το λάθος που έχει κάνει και το παιδί μας καταλάβει το λάθος του, και ζητήσει συγγνώμη, ναι τότε πρέπει οπωσδήποτε να δεχθούμε τη συγγνώμη του παιδιού μας. Υπάρχουν αρκετοί κακοποιητικοί γονείς, οι οποίοι έχουν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και είναι τοξικοί γονείς, οι οποίοι δεν αποδέχονται την έκφραση συγνώμης από τα παιδιά τους για να τα βασανίζουν. Άρα, εάν είμαστε γονείς και τα παιδιά μας είναι ανήλικα και ακόμη βρίσκονται σε μια διαδικασία ανάπτυξης και εξέλιξης, όταν τα παιδιά μας μας ζητάνε συγνώμη, αποδεχόμαστε τη συγνώμη τους και τους βοηθούμε στην προσπάθεια τους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, να τροποποιήσουν τη συμπεριφορά τους, προκειμένου να γίνουν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Εννοείται πως δείχνουμε διάθεση κατανόησης και διάθεση άφεσης ή συγχώρησης στα ανήλικα παιδιά, τα οποία ακόμη δεν έχουν ...την πλήρη εγκεφαλική ανάπτυξη ώστε να κατανοήσουν τα σημενόμενα, να κατανοήσουν τις α, λεπτές ψυχολογικές και συναισθηματικές έννοιες και δεν έχει ακόμη παγιωθεί η προσωπικότητα τους. Το στυλ της προσωπικότητας ενός ανθρώπου παγιώνεται κατά τα τέλη της τρίτης δεκαετίας της ζωής του. Έχουμε πει και σε διάφορα άλλα επεισόδια του podcast ότι χρονολογικά γύρω στα 26 χρόνια για τα κορίτσια και γύρω στα 28 χρόνια για τα αγόρια ολοκληρώνεται η εγκεφαλική ανάπτυξη και χτίζονται όλες οι στιβάδες του εγκεφάλου και ολοκληρώνεται η ανάπτυξη των πρόστιων με το οποίο λοβό. Άρα από τα 26 τα κορίτσια και μετά, από τα 28 τα αγόρια και μετά μπαίνουν σε μια διαδικασία στην οποία το στυλ της προσωπικότητας τους παγιώνεται. Παιδιά πριν από αυτή την ηλικία ακόμη και στα 20 και στα 22, και στα 23, και στα 18 και στα 19, παρόλο που στα 18 νομικά ενηλικιώνεται ένα παιδί, μπορεί ακόμη να εξελιχθούν και να αλλάξουν με πνευματικό αγώνα, με κατάλληλη καθοδήγηση, με ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία, με ενσυνείδητο parenting, δηλαδή με γονεί οι οποίοι συζητούν ουσιαστικά μαζί του και κάνουν ψυχοφέλιμε, ψυχοεκπαιδευτικές συζητήσει με τα παιδιά του, να κινητοποιηθούν ώστε να υιοθετήσουν ένα καλοήθε στυλ προσωπικότητα, ένα υγιέ στυλ προσωπικότητα και να μην επιλέξουν το δρόμο τη κακία, το δρόμο του ναρκισισμού, το δρόμο τη εναντιωματικότητα, το δρόμο τη τοξικότητα. Άρα, δύο είναι οι περιπτώσεις τις οποίες συγχωρούμε έναν άνθρωπο και αυτό μας ωφελεί και είναι χρήσιμο για την ψυχή μας. Η πρώτη περίπτωση είναι όταν ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ένας κατεξακολούθης εγκακοπητής. Έχει κάνει ένα λάθος το οποίο το έχει αντιληφθεί και έχει ζητήσει ειλικρινή συγγνώμη και κάνει ήδη προσπάθειες για να αλλάξει τον εαυτό του και να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του. Και η δεύτερη περίπτωση είναι όταν μας ζητάει συγγνώμη το ανήλικο παιδί μας το οποίο διαπαιδαγωγούμε ή ο ανήλικος μαθητής μας ή ο ανήλικος θεραπευόμενος μας, εάν θέλετε. Σε ενήλικες ανθρώπους με παγιωμένο στυλ προσωπικότητας, οι οποίοι έχουν ένα αίσθημα δικαιωματισμού και ένα αίσθημα κυριότητας, ανθρώπους οι οποίοι πατάνε επιπτωμάτων προκειμένου να γίνει το δικό τους, ανθρώπους οι οποίοι είναι άνιωθοι προς τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων και ζητάνε τυπικά ίσως συγγνώμη ή δεν ζητάνε και καθόλου συγγνώμη, η γνώμη μου είναι να μην τους συγχωρούμε. Να μην τους προσφέρουμε το δώρο της συγχώρεσης. Η συγχώρεση είναι ένα δώρο, το οποίο οφείλουμε να το δίνουμε μόνο σε ανθρώπους που αξίζουν αυτό το δώρο. Η κοινωνία μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αυτό το σημείο σύψης, φθοράς και κρίσης επειδή επικρατεί ατιμορρησία και επικρατεί μια εξειδανίκευση ενός τρόπου ζωής εγωκεντρικού, ματεριαλιστικού και αντιανθρώπινου. Είναι λίγοι οι ανθρωπιστές άνθρωποι στις μέρες μας. Είναι λίγοι οι ευσυνείδητοι άνθρωποι οι άνθρωποι που έχουν ενσυναίσθηση, οι άνθρωποι που έχουν πνευματικότητα και προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι και για τον εαυτό τους, αλλά και για την εξέλιξη του κόσμου γύρω τους. Σε αυτή την κουλτούρα της ατιμορρησίας, σε αυτή την κουλτούρα στην οποία οι ναρκισιστές, οι τοξικοί άνθρωποι, οι άνθρωποι με μακιαβελικό τρόπο λειτουργίας επιβραβεύονται, ας κάνουμε τη δικιά μας επανάσταση, οι άνθρωποι που ψυχοεκπαιδευόμαστε, ψυχοθεραπευόμαστε και προσπαθούμε να έχουμε πνευματικότητα και κάνουμε πνευματικό αγώνα, ας κάνουμε την αλλαγή και να σταματήσουμε να συγχωρούμε αφιδόλευτα όλους όσοι μας βλάπτουν. Και τι εφαρμογή τι πρακτική εφαρμογή θα έχει αυτό στις καθημερινές μας σχέσεις. Μ? Το να σταματήσουμε να συγχωρούμε αβέρτα-κουβέρτα τους ανθρώπους που μας βλάπτουν. Δεν είναι κάτι εύκολο και δεν είναι μια απόφαση που θα πάρουμε η οποία δεν θα έχει συνέπειες στην καθημερινή μας ζωή. Εάν αποφασίσουμε και εκτελέσουμε την διάκριση στη συγχώρεση τότε θα βρεθούμε μπροστά στο δύσκολο καθήκον να πρέπει να ενημερώσουμε κάποιους ανθρώπους ότι δεν δεχόμαστε τη συγγνώμη τους και ότι δεν τους συγχωρούμε και ότι δεν θέλουμε να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο μαζί τους. Ότι δεν θέλουμε δηλαδή να συνεχίσουμε την όποια σχέση έχουμε με τους ανθρώπους αυτούς. Δεν είναι εύκολο πράγμα να σταματήσεις να μοιράζει τη συγχώρεση σαν καραμέλα δεξιά και αριστερά. Εάν σταματήσεις να συγχωρείς όσους σε βλάπτουν, αναγκαστικά θα πρέπει να βάλεις όρια. Βάζω όρια στις σχέσεις μου, σημαίνει ότι ξεκαθαρίζω ποια πράγματα είναι ανεκτά και αποδεκτά για μένα και ποιες πράξεις, ποια πράγματα αποτελούν κόκκινες γραμμές, τις οποίες κόκκινες γραμμές αν τις περάσει ο άλλος, τότε τερματίζεται και η σχέση. Ναι, μιλάω φυσικά για το no contact. No contact που στα ελληνικά μεταφράζεται ως μηδενική επαφή, είναι η απόφαση συνειδητή που παίρνει ένας άνθρωπος να διακόψει κάθε σχέση με έναν άλλον άνθρωπο με τον οποίον του συνδέει ιστορία κακοποίησης, ιστορία ψυχικών τραυμάτων. Να σταματήσει να κάνει παρέα με έναν άνθρωπο που του φέρεται άσχημα. Να σταματήσει να βρίσκεται σε ερωτική σχέση με έναν άνθρωπο που τον κακοποιεί ψυχικά, με έναν άνθρωπο που τον απατάει με έναν άνθρωπο που το εξασκεί καθημερινός ψυχολογικό πόλεμο, με έναν άνθρωπο που το εξασκεί ναρκισιστική κακοποίηση μέσα στη σχέση. Σημαίνει να αποφασίσει συνειδητά για παράδειγμα ένα ενήλικο παιδί να διακόψει κάθε επαφή με τους τοξικούς γονείς του προκειμένου να σταματήσει η αέναη κακοποίηση που ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία και θα συνεχίζει να συμβαίνει εάν δεν κόψει επαφές εάν δεν κόψει σχέσεις μαζί τους. Στο επόμενο επεισόδιο του podcast, στο πεντηκοστό επεισόδιο του podcast, θα μιλήσουμε για την εφαρμογή της μηδενικής επαφής ή αλλιώς no contact. Θα εξηγήσουμε στο επόμενο επεισόδιο τι είναι το no contact, γιατί αποφασίζουμε το no contact και πώς το βάζουμε σε εφαρμογή. Εδώ θέλω να πω στα πλαίσια αυτού του επεισοδίου ότι το να αποφασίσουμε ότι δεν θα συγχωρέσουμε μπορεί να μας φέρει στο σημείο του να πρέπει να πάρουμε την απόφαση για no contact. Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες οι άνθρωποι δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να πάνε no contact, να κόψουν κάθε επαφή. Είναι αναγκασμένοι να έχουν κάποια μορφή σχέσης, όπως για παράδειγμα όταν έχουμε παιδιά μαζί με κάποιον πρώην ή κάποια πρώην που έχει ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας ή τοξικό στυλ προσωπικότητας ή ένα αντιωματικό στυλ προσωπικότητας και εκεί εφαρμόζονται τόσο η μέθοδος grey rock που σημαίνει γκρίζος βράχος όσο και η μέθοδος low contact για τις οποίες θα μιλήσουμε σε επόμενα επεισόδια του podcast. Θα βάλω όμως την περιγραφή αυτού του επεισοδίου το σύνδεσμο για ένα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube, όπου αναλύω σε ένα οδηγητικό βίντεο την έννοια του γκρίζου βράχου, του grey rock. Θα βάλω επίσης την περιγραφή του επεισοδίου αυτού και το σύνδεσμο για το live βίντεο, το οποίο έχει μείνει ως βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube, που έγινε την Παρασκευή 15 Μαρτίου με τίτλο «Είναι ανάγκη να συγχωρούμε» και σε εκείνο το βίντεο θα δείτε και στη ζωντανή συζήτηση η οποία επαναλαμβάνεται στην παραγωγή του βίντεο τις απόψεις που έχουν καταθέσει οι άνθρωποι που παρακολούθησαν τη ζωντανή ροή σε σχέση με τη συγχώρεση και που έχουμε καταλήξει. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ενημερώσω πως το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube κάθε Παρασκευή βράδυ στις 9 έχουμε ζωντανή μετάδοση με ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω σε ζητήματα που άπτονται της ψυχοεκπαίδευσης. Σε αυτό το επεισόδιο του podcast, το 41 ο επεισόδιο, αυτό που θέλω να τονίσω, κλείνοντας, είναι πως η συγχώρεση δεν είναι πανάκια. Όταν συγχωρούμε ανθρώπους κακοήθης, τότε τους δίνουμε το διαβατήριο για να συνεχίσουν να κακοποιούν και εμάς και άλλους ανθρώπους ότι μόνο κάτω από πολύ ειδικέ προϋποθέσεις θεωρώ πως είναι καλή ιδέα να συγχωρούμε τους ανθρώπους όταν αυτοί μετανιώνουν ειλικρινά και όταν αυτοί βρίσκονται σε μία σχέση μαζί μας όπου έχουμε ευθύνη, είναι για παράδειγμα τα ανήλικα παιδιά μας και έχουμε εξηγήσει προηγουμένως πώς και γιατί, και ότι η δημοφιλής άποψη, το popular belief ότι πρέπει να συγχωρούμε τον άλλο για να νιώθουμε καλύτερα είναι παντελώς λανθασμένη. Και θα κλείσω λέγοντας αυτό. Έχω συναντήσει πολλές φορές ανθρώπους τόσο στο γραφείο, για όσο καιρό, για εκείνα τα 20 και κάτι χρόνια που διατηρούσα ιδιωτικό γραφείο ψυχολόγου, και έχω συναντήσει και πολλούς ανθρώπους στις επιστολές που με έχουν στείλει κατά καιρούς και έγιναν βίντεο στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube, οι οποίοι λόγω αυτής της κοινωνικής και θρησκευτικής προτροπής για συγχώρεση έθεσαν τον εαυτό τους βορά για συνεχιζόμενη κακοποίηση για χρόνια από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί ούτε καν να ζητούσαν συγγνώμη. Και οι άνθρωποι που είναι people pleasers, δηλαδή οι ανθρώποι είναι ευχαριστητές, οι άνθρωποι που έχουν την τάση να βρίσκουν συνεχώς δικαιολογίες για τους άλλους και να τους δικαιολογούν προτού οι ίδιοι μπουν στη διαδικασία να ζητήσουν καν συγγνώμη, αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας στη συνέχεια της ζωής τους. Δεν είναι υγιές να ζούμε τη ζωή μας πάντοτε με σκυμμένο κεφάλι, να δεχόμαστε κακοποίηση, να δεχόμαστε κοροϊδία. Να δεχόμαστε έλλειψη ανάληψης ευθύνης και να συνεχίζουμε έτσι βλάπτοντας τη ψυχική και τη σωματική μας υγεία. Δεν θα νιώσεις καλύτερα αν συγχωρέσεις τον κακοποιητή σου. Θα νιώσεις καλύτερα εάν πάρεις μια συνειδητή απόφαση να μην επιτρέψεις να σε κακοποιήσει κανένας πια. Και επειδή έχω αναφερθεί προηγουμένως στην βλαβερή επιδίωξη της εκδίκησης, θέλω να πω ότι αν ένας άνθρωπος αποφασίσει να εκδικηθεί κάποιον άλλον άνθρωπο που τον έχει βλάψει, τότε σημαίνει πως συνεχώς θα επαναφέρει στη μνήμη του τα τραύματα που του έχουν προκληθεί από τον άνθρωπο που θέλει να εκδικηθεί, θα κρατάει τον εαυτό του συνεχώς σε εγρήγορση και έτσι θα πάθει ψυχική, συναισθηματική αλλά και πνευματική φθορά. Δεν αξίζει τον κόπο να καταναλώσουμε χρόνο, ενέργεια, ψυχικά αποθέματα προκειμένου να εκδικηθούμε έναν άνθρωπο που μας έχει βλάψει. Δεν αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο όμως να μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε όρια, να βάλουμε stop, να φράξουμε οποιαδήποτε μελλοντική κακοποίηση από ανθρώπους που μας έχουν αποδείξει ότι δεν θέλουν το καλό μας. Και όσον αφορά στην προσπάθεια να επιτύχουμε εκδίκηση, πολύ συχνά μπορεί να μπούμε σε μια διαδικασία να λειτουργήσουμε και εμείς οι με κακοήθη τρόπο, αυτό τον τρόπο που έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι μας βλάπτουν και από τους οποίους θέλουμε και οφείλουμε να προστατευτούμε. Και δεν είναι τυχαία που βγαίνουν οι λαϊκές ρίσεις. Η λαϊκή ρίση, η εκδίκηση είναι πιάτο που τρώγεται κρύο και γι' αυτό είναι άνοστο, θα προσέθετα εγώ, ισχύει. Εάν εμείς καταλάβουμε τη ζημιά που έχουμε υποστεί από τους ανθρώπους που μας έχουν βλάψει και αν συνειδητά προστατεύσουμε τον εαυτό μας ώστε να μην μας βλάψουν στο μέλλον, σε αυτή τη ζωή κάποια στιγμή θα βρουν μπροστά τους παρόμοιες συμπεριφορές με τις δικές τους. Θα βρεθεί κάποιος άλλος άνθρωπος ο οποίος θα τους συμπεριφερθεί με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που συμπεριφέρθηκαν σε εμάς, ίσως κάποιος να πιο ισχυρός από αυτούς ή πιο κακοήθης από αυτούς και έτσι θα πάρουν το μάθημά τους. Όμως, εμείς δεν μπορούμε να εξαρτούμε τη ψυχική μας υγεία, τη ψυχική μας ευεξία, τη ψυχική μας ισορροπία από το αν θα τιμωρηθεί ο άλλος. Η γνώμη μου είναι να μην δίνουμε τη συγνώμη μας εκεί που δεν αξίζει, να προστατεύουμε τον εαυτό μας από τη συνέχιση κακοποιητικών σχέσεων, να δώσουμε την κύρωση της διακοπής σχέσεων εκεί που πρέπει, το οποίο θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι και μια μορφή εκδίκησης που δεν μας βλάπτει, γιατί το παίρνει απόφαση, πας no contact και τελείωσε. Και να προσπαθούμε συνειδητά να καλυτερεύουμε τη ζωή μας και να αφήνουμε μέσα στη ζωή μας ανθρώπου καλοήθης, ανθρώπου με αγαθές προθέσεις, ανθρώπους που αντίχει να κάνουν λάθος, που είναι ανθρώπινο να κάνεις λάθος, να συναισθάνονται το λάθος τους, να συγκλονίζονται από αυτό, να ζητούν ειλικρινά συγγνώμη και να μπαίνουν σε διαδικασία τροποποίησης της συμπεριφοράς τους και εξέλιξης του εαυτού τους. Σας στέλνω την αγάπη μου και θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας σε σχέση με το θέμα που αναπτύχθηκε σήμερα και με το θέμα που θα αναπτυχθεί στο 50ο επεισόδιο του podcast, το επόμενο που έχει να κάνει με το No Contact. Σας χαιρετώ.